Κάτοικοι της Εύβοιας με θρησκευτική ευλάβεια εορτάζουν στον ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου την κοίμηση της Θεοτόκου ανήμερα του 15 Αύγουστου και λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά που αφάνισε χιλιάδες στρέμματα δάσους και κατέστρεψε περιουσίες. Στις 6 Αυγούστου, ενώ η φωτιά πλησίασε στο Προκόπη και είχε δοθεί εντολή για εκένωση του οικισμού, οι ιερείς λιτάνευσαν τις εικόνες του Οσίου Ιωάννη, προσευχόμενοι για ένα θαύμα. Και τα ξημερώματα άρχισε να βρέχει. Ναι, έγινε θαύμα, φυσικά έγινε θαύμα. Φωτιά παντού και εδώ να έχει βροχή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή. Οι κάτοικοι έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σώσουν το χωριό. Είχαμε πάρει τα αλυσοπρίωνα οι άντρες και ανεβήκαμε στην κορυφογραμμή εδώ μπροστά στο προσκύνημα. Και αρχίσαμε να κόβουμε πεύκα, να ανοίγουμε μια αντιπυρική ζώνη. Τότε τηλεφωνικά ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος ζήτησε από τον πατέρα Νικόλαο να κάνουν λιτανία πέριξ του χωριού. Ήμασταν γύρω στα 30 άτομα και ξεκινήσαμε μια πάρα πολύ συγκινητική λιτανία. Ένα κόκκινο σύννεφο είχε απλωθεί πάνω από το Προκόπη, που αντανακλούσε την πυρκαγιά που ήταν 2 ράχες πιο πίσω. 5 η ώρα τα ξημερώματα και άρχισε μία βροχή δυνατή που κράτησε ένα τέταρτο περίπου. Αν σας πω ότι δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε από τα δάκρυα. Την επόμενη μέρα έγινε και λιτανία των λειψάνων του Οσίου Ιωάννη. Έγινε λιτανία με την εικόνα του Αγίου και μετά από 2-3 ώρες, γύρω 5 το πρωί, έπιασε μια βροχή. Ήταν ένα σημάδι στην προσευχή που κάνανε στον Άγιο ότι απάντησε ότι δεν θα γίνει κάτι εδώ. Πιστοί από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν ανήμερα του 15 Αύγουστου στον Ιερό Ναό προκειμένου να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα και να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Μάθαμε βέβαια για το θαύμα που έγινε, ότι έριξε κάποια βροχή και σταμάτησε η φωτιά. Είμαστε στο Προκόπη, στη βάση που δημιούργησαν οι πυροσβέστες από τη Μολδαβία και τη Ρουμανία. Σήμερα ο πατέρας Νικόλαος τους ευλογεί για να γυρίσουμε ασφάλεια πίσω στη χώρα τους. Τους 108 Ρουμάνους πυροσβέστες αποχαιρέτησαν οι κάτοικοι στο Προκόπη. Πριν την αναχώρησή τους, ζήτησαν την ευλογία του πατέρα Νικόλαου για να έχουν καλό δρόμο. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και από ομολογία των δικών μας εδώ ντόπιων πυροσβεστών. Ήταν πολύ οργανωμένοι, είχαν πολύ τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, οχήματα, ήταν ένα παράδειγμα. Ευχή όλων οι μέρες της καταστροφικής πυρκαγιάς να περάσουν οριστικά και να μην ζήσουν ξανά οι κάτοικοι της Εύβοιας στον εφιάλτη της πύρινης λέλαπας.